Πάντα έλεγες έχω πίστη στους εργαζόμενους, θα τα καταφέρουμε. Ο σεβασμός στο πρόσωπό σου από όλους ήταν ορατός. Έχεις καλούς φίλους που εκτιμούσες και αγαπούσες. Εμείς τα παιδιά και τα εγγόνια σου ακούγαμε πάντα ευλαβικά. Ήσουν σοφός και δίκαιος, τρυφερός και αυστηρός. Παρότι μεγάλωσες οικονομικά, δεν σε ενδιέφεραν τα παραπανήσια. Ήσουν ταπεινός και λιγομίλητος. Νιώθαμε τον σεβασμό των ανθρώπων γύρω μας προς το πρόσωπό σου, ανθρώπους καθημερινούς που σε ευχαριστούσαν για χίλια δυο πράγματα που πολλές φορές δεν γνωρίσαμε κιόλα και μερικές φορές άγνωστος. Δεν τα παρατούσες ποτέ, είχες πείσμα και δεν έκανες πίσω στις κακοτοπιές. Πρόσφερες στην κοινωνία και στην πατρίδα και το έκανες πάντα με χαρά. Πρόσφερες εκτός από τα χρήματα που έλεγες που δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Τη δουλειά σου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου που ήταν ένας μεγάλος σου στόχος. Και όπως έλεγες, για σένα όπως έλεγες ήταν ένας μεγάλος σου στόχος και έκανες ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Σε τίμησε η πολιτεία, η Ακαδημία, το Πατριαρχείο, η Μητροπόλη, Δήμαρχη, Σύλλογοι. Άφησες πίσω σου ένα τεράστιο έργο. Μια μεγάλη οικογένεια, τα παιδιά και τα εγγόνια σου, που με σεβασμό και ευθύνη θα συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο έργο από όπου και αν είσαι. Θα σε περήφανο και εμάς. Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε δίπλα σου τόσο ωραίες και μεγάλες στιγμές και νιώθουμε περήφανοι που δουλέψαμε μαζί σου και σαν οικογένεια και σαν φίλοι και ζήσαμε τόσο πολλά. Γάμους, γεννήσεις, ταυτίσια, παιδίους, αποφοιτήσεις. Είμαστε τυχεροί που δουλέψαμε μαζί σου. Και μας έμαθα το σημαντικότερο, να είμαστε άνθρωποι. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, καλώς ταξίδι.